περίπου 8.500 εργαζόμενοι από κάποια στοιχεία που πήρα και εγώ, βγαίνουν σε διαθεσιμότητα τουλάχιστον για ένα μήνα. Και οι γιατροί του ΕΟΠΗ θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ τη θέση του φορέα και του ειδικού τους, του ιδιωτικού του ιατρίου, οι δάνειοι πρέπει να αποχωρήσουν. Μία από τις βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο είναι ότι ο οργανισμός μετατρέπεται από πάροχο υπηρεσιών σε αγοραστή υπηρεσιών από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με το κόστος να μετακινείται πολλές φορές και στον ασθενή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, σκοπός του πτυσίματος των πολυιατρίων είναι ο ΕΟΠΗ και τα κέντρα υγείας να λειτουργήσουν μετά από ένα μήνα, θα μείνουν πιστά, σε ένα νέο ενιαίο σύστημα. Για όσο διάστημα θα μείνουν πιστά οι ασφαλισμένοι, θα εξυπηρετούνται από τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και τα κέντρα υγείας, όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Υπουργός. Επίσης, ανέβηκε ο αριθμός των δωρεάν επισκέψεων των συμπεριληπτημένων ιατρών σε 400 το μήνα. Η απόφαση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει ξεσηκώσει θύελλες. Γιατροί και εργαζόμενοι στην υγεία πραγματοποιούν παραστάσεις διαμαρτυρίας και αρνούνται, όπως είναι φυσικό, να υλοποιήσουν αυτή την απόφαση, η οποία είναι παράνομη αφού δεν έχει δημοσιευθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, στην επιλογή της κυβερνήσεως. Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γιατρών, το οποίο κατέθεσε εξώδικο προς τον διοικητή Δημήτριο Κοντό, χαρακτηρίζοντάς την σχετική, σχετική απόφαση για λουκέτο, εθνιδιαστική, παράνομη και αντισυνταγματική. Γι' αυτόν τον λόγο, σήμερα καλέσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο όλους τους φορείς, διότι συνέβη το εξής σήμερα. Μετά από μια επικοινωνία που είχα χθες το βράδυ με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Πρωτόπαπα, ενημερώθηκα ότι σήμερα το πρωί πρόκειται να έρθει η Επιτροπή αυτή που σας είπα προηγουμένως για να σφραγίσουν το ΙΚΑ. Πράγματι, γύρω στις 8 περίπου η ώρα, κατέβηκα και εγώ κάτω, συνάντησα εκεί, ήταν από τους γιατρούς, ο κύριος Καραφτισάκος, ο κύριος Κόρτατζης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους, ο κύριος Σκούμας, ήταν και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Αυτό που τουλάχιστον εμένα προσωπικά με ενόχλησε και πιστεύω και οποιοδήποτε αν θα ήταν εκεί, ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν το όλο θέμα. Μπήκαν μέσα, λέτε, και υπήρχε, ας πούμε, κάτι που έπρεπε με το ζόρι ή με τη βία να το πάρουν. Βρήκανε τις υπαλλήλους του ΙΚΑ και προσπαθούσαν να κλειδώσουν τα γραφεία και να τα πάρουν μαζί τους. Επειδή θέσαμε όλοι μαζί το ότι είναι παράνομο αυτό, αφού δεν έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, και μετά από σύσκεψη που έκανα με τον πρόεδρο του ΙΚΑ, τον διευθυντή του ΙΚΑ, τον κύριο Ιωαννίδη, παρέδωσαν τα κλειδιά τα οποία βρίσκονται στο χέρι του αυτή τη στιγμή και αποχώρησαν. Εμείς όμως δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Καταρχήν καταγγέλνουμε αυτό το οποίο έγινε. Και εκτιμώ ότι πρέπει από αύριο το πρωί, εγώ προσωπικά θα είμαι, να περιφρουρήσουμε τον χώρο. Αυτό όμως πρέπει να συμβεί και από όλο το προσωπικό το οποίο ήταν στο ίδιο. Είναι στο ίδιο. Καλούμε και τους υπόλοιπους δημότες μας να είναι το πρωί εκεί, ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που πήγε να γίνει και σήμερα. Εκτιμώ, με βάση αυτά που ακούστηκαν τώρα από τον κύριο Ζήκο, που είπε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αύριο θα ξαναεπανέλθουν όπως το δήλωσαν και οι ίδιες όταν αποχώρησαν. Πιστεύω ότι πέρα από την καταγγελία που πρέπει να κάνουμε, πέρα από την περιφρούρηση που πρέπει το ίδιο να κάνουμε στο ΙΚΑ, ίσως χρειαστεί να κάνουμε και κάποια συγκέντρωση να ενημερωθεί ο κόσμος στην πλατεία. Να είστε όμως τώρα. Είμαι μέλος, είμαι γιατρός του ΕΟΠΗ και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρας. Θα θέλαμε να κάνω μια ενημέρωση για πώς έφτασε η κατάσταση εδώ, γιατί έχει γίνει αυτή όλη η ιστορία. Ήδη βρισκόμαστε σε 3 μήνες απεργία των όλων των γιατρών σε όλη την Ελλάδα με επιτυχία πάνω από 90% των γιατρών των μονάδων του ΕΟΠΗ. Κανείς δεν συμφωνεί με την κατάσταση που υπάρχει στον ΕΟΠΗ. Ούτε υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που υπάρχει ήταν οι γιατροί. Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με τους νόμους με τους οποίους δημιουργήσαν
μέσα του νεοφύλου. Ένα παράδειγμα μόνο να σας αναφέρω, όταν σου δίνουν 10 λεπτά επίσκεψη να δεις κάποιον ασθενή, καταλαβαίνετε από τον ραντεβού στο άλλο τι ποιότητα μπορείς να παρέμεις σαν γιατρός στον ασθενή. Όλοι συμφωνούμε επίσης ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο και οι γιατροί πρωτοβάθμια της φροντίδας. Παιδί, όπως το λέει ο υπουργός, πρωτοβάθμια εθνικό δίκτυο υγείας. Συμφωνούμε σε αυτό. Όπως συμφωνούμε επίσης ότι αυτό να γίνει και αναβαθμισμένο, να γίνει κέντρο υγείας αστικού τύπου, υποσυμβάλλοντας λειτουργίες. Διαφωνούμε όπως να είναι μόνο οι ειδικοί γιατροί. Θέλουμε οι γενικοί γιατροί. Θέλουμε σε αυτό να υπάρχουν και οι ειδικοί γιατροί. Γιατί πιστεύουμε ότι και με τους ειδικούς γιατρούς θα παρέχεται καλύτερη υγεία και προς τους ασφαλισμένους. Δηλαδή, δεν μπορεί ο γενικός γιατρός, σαν στην πρωτοβάθμια ανθρωπίδα υγείας, να κάνει τη δουλειά του οφθαλμίατρου ή του καρδιολόγου ή του πνευμονολόγου ή του νευρολόγου ή άλλων ειδικοτήτων. Εκεί για μας είναι ένα πράγμα που ήρθαμε σε αντίθεση με τον υπουργό. Και πιστεύω ότι η θέση μας σαν γιατροί ήταν να είναι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων για καλύτερη παροχή υγείας προς ασθενισμένους. Προτείναμε επίσης, μέχρι να γίνει το καινούργιο αυτό πλαίσιο πραγματικότητα, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει, ούτε κανένας μπορεί ακόμα να μας πει τη διαδικασία πόσο θα κρατήσει. Και προτείναμε στη μεταβατική αυτή περίοδο να λειτουργεί το ελεκτικό ΕΟΠΗ, να παρέχει τις υπηρεσίες ασθενισμένων, να μην υπάρχει κενό. Γιατί και στην κρίση την οποία ζούμε αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να παρέχονται υπηρεσίες υγείας στον κόσμο. Αυτό θέλω να πω έρχεται σε αντίθεση με το σημερινό. Εκεί είναι το μεγάλο, η μεγάλη μας αντίθεση που θέλουν να κλείσουν τώρα, χωρίς να γίνει κάτι το καινούργιο. Συμφωνήσαμε οι γιατροί που θα μπουν μέσα στο καινούργιο σύστημα να είναι πλήρως και αποκλειστικές απασχόλησης. Συμφωνήσαμε σαν γιατροί στις απεργίες που κάναμε. Αλλά με τι βαθμολόγιο, με τι μισθολόγιο. Προτείναμε να, με το βαθμολόγιο, αφού θα γίνουμε, γινόμασταν πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, με το βαθμολόγιο και με το μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ. Όχι με άλλο σύστημα, το οποίο είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Διαφωνούσαμε σε αυτό. Και πιστεύω ότι είναι λογική η απέτησή μας. Επίσης, εφόσον θα γινόντουσαν αυτές οι μονάδες και οι δομές που το βάλουμε στον πίδες υγείας στους τόπους μας, έπρεπε αυτές οι γιατροί που θα στελεχόταν αυτό το τέτοιο, δηλαδή αυτοί που θα βγαίνουν σε αιτησιμότητα, να είμαστε εμείς που θα είμαστε στην περιοχή μας. Να μην σου πει εσένα, ναι, κύριε Ανανίκη, θα πας στη Λάρισα ή στη Λαμία ή το άλλο. Ζητήσαμε και αυτό, δηλαδή να είναι η ενδοχειότητα, να παρέχεται η υγεία αυτή η δουλειά μα στον τόπο εδώ πέρα που είμαστε. Δεν υπάρχει ενδοχειότητα τόσο. Όχι, μπορεί να κάνω εγώ τώρα και να μου πει τι είναι στην Λαμία. Ενώ ξέρουμε ότι η δομή τη δουλειά που θα γίνει εδώ πέρα θα πρέπει και τούτο. Ακούτε σε αυτό δεσμεύεται. Επίσης προτείναμε να ενισχυθούν αυτές οι δομές. Με εργαστήρια, με το ένα, με το άλλο. Αυτή τη στιγμή τα έχουν διαλύσει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Κλείσανε και τα εργαστήρια από τα μικροβιολογικά που είχαν. Όλα αυτά γιατί δεν τα δεχτήκανε. Όλα αυτά τα οποία προτείναμε. Απλώς ήταν προσανατολισμένοι σε όλοι και καλά να κλείσουν τα ιατρία σήμερα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παρουσιάσουν στην Τρόικα 8,5 υποδήματος, 8,5 διαλυσιμότητες. Γι' αυτό κιόλα και χωρίς να σκέφτονται ούτε τους εργαζομένους, ούτε να σκέφτονται τους εργαζομένους. Μετά, μας λέει ο Υπουργός ότι ο ΟΠΗ θα είναι αγοραστής υγείας, δεν θα είναι πάροχος υγείας. Πού συμβαδίζει αυτό το πράγμα με την πρωτοβάθμια δημόσια υγεία, όταν θα είναι αγοραστής και πάροχος, εμείς δεν είναι πάροχος. Δηλαδή είναι αυτός που απαραίτει τις εθνικές υπηρεσίες, όχι αυτός που αγοράζει από ιδιώτες. Άρα σκοπός του είναι να τα στρέψει προς τα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι να δώσει να προφυλάξει το δημόσιο χαρακτήρα. Αγοραστής υγείας τι σημαίνει, δεν ξέρω. Αγοραστής υγείας είναι ότι εγώ το έχω πει. Είμαι εργολάβος και θα βρω τον ιδιώτη και θα λέω θα
έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα ίδια που λέει το ίδιο. Εκείνο που θέλω να πω, ότι πέρα από το τυπικού του θέματος, πέρα από το τυπικού θέματος της εφημερίδας της κυβέρνησης ή όχι, που αν δημοσιεύει ο νόμος και τα λοιπά, δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο κίνημα που να σταματήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που θέλουμε να διαλύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί, χωρίς και οι πολίτες της πόλης, αύριο να είμαστε και όλες τις μέρες εκεί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Τι προτείνετε, ποια είναι η πρόταση σε κάποιες να κάνουμε αύριο που θα έρθουν πάλι, γιατί θα έρθουν και τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι μόνο το θέμα, λέω πάλι, ότι θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες κυβέρνησης. Είναι ουσιαστικό το θέμα. Ότι θέλουν να διαλύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Είτε πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια, είτε επίπεδο. Είμαι ο μόνος διοικητικός πάλι εδώ, συν τρεις νοσηλεύτριες. Αυτοί είμαστε υπάλληλοι του ΟΠΗ. Η οποία η μία ήδη λείπει με ένα χρόνο άδεια εγκυμοσύνης. Οπότε μιλάμε για τρεις υπαλλήλους όλοι. Εγώ θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω πλέον, αφού το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Είναι λίγο δύσκολο πλέον να αλλάξουμε όταν αφορά τα πράγματα με τους γιατρούς. Και βέβαια μιλήσαμε γιατί από μόνοι τους και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Θα σας μιλήσω στο θέμα λίγο της ταλαιπωρίας του κόσμου και τι έχει να γίνει, τι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ στη ΦΥΒΑ όσον αφορά τον κόσμο. Ο ΕΟΠΗ έχει αυτή τη στιγμή πέρα από τα ραντεβού του γιατρού, αλλά αυτά που δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στην ουσία το καινούργιο σύστημα. Έχει την πρωτοβάθμια επιτροπή. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι και εδώ πρόεδρος του εργατικού κέντρου και το ξέρει. Και αυτό αφορά τις άδειες των εργαζομένων. Μιλάμε για 50 άτομα, είναι η επιτροπή έχει γύρω στα 50 άτομα την εβδομάδα. Οπότε μιλάμε για 50 άτομα που αν αυτή η επιτροπή δεν είναι εδώ στη ΦΥΒΑ θα πρέπει να μετακινούνται στην Λιβαδιά που πιθανόν θα πάει εκεί στο διοικητικό κομμάτι. Αφού ο οποίος σαν διοικητικό κομμάτι παραμένει μόνο στη Λιβαδιά. Άλλη μια υπηρεσία δηλαδή θα υπάρχει μόνο στη Λιβαδιά. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να παλέψουμε εσείς μάλλον, αυτό θέλω να σας πω. Το οργανόγραμμα του ΕΟΠΗ, του παιδί τέλος πάντων, το έχει αναλάβει η περιφέρεια. Η περιφέρεια δικιά μας ανήκει στην Λάρισα. Ουδέποτε, εγώ τουλάχιστον σαν διοικητικός υπάλληλος, ρωτήθηκα από κανέναν από τη Λάρισα τι ανάγκες, πώς ακριβώς είμαστε, τι ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα. Οπότε πιθανόν αυτό το οργανόγραμμα δεν ξέρω καν αν έχει φτιαχτεί. Αν θα λειτουργήσει δηλαδή πάλι στη ΦΥΒΑ το γραφείο του συγκεκριμένου αυτό που είμαι εγώ, ας πούμε, και αν θα μπορεί να γίνεται αυτή η επιτροπή. Οπότε μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ταλαιπωρούνται και θα πηγαίνουν στη Λιβαδιά. Οπότε πρέπει να παλέψουμε να μείνει αυτή η επιτροπή εδώ στη ΦΥΒΑ, που είναι κάτι άμεσο, όπως και οι παροχές. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που εξυπηρετεί το ΕΟΠΗ. Είναι οι παροχές. Ένα ζευγάρι γυαλιά, οι λογοθεραπείες, ένα ορθοπαιδικό κυδεμόνας. Αυτά τα πήγαν ήδη στη Λιβαδιά. Κάνουν μια εξυπηρέτηση προς ασφαλισμένους να τα στέλνουμε ταχυδρομικώς. Όχι υπηρεσιακώς όμως. Έρχονται αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ σαν υπάλληλος το έκανα χωρίς καν αποτολή. Έρχονται από μένα, τους συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους και άγουν τα χαρτιά και τους τα στέλνουμε στην Λιβαδιά και τους βάζουν τα χρήματα στην τράπεζα. Αυτό μπορεί να το κάνει και κάποιος από μόνος του, θα μου πείτε. Ένας συνταξιούχος όμως σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να μαζέψει όλα τα χαρτιά, να μπορέσει να τα στείλει στην Λιβαδιά. Οπότε είναι αυτό το δεύτερο κομμάτι εξυπηρέτησης. Εάν λοιπόν μπορέσει να μείνει κάποιο τμήμα του ΕΟΠΗ εδώ στη ΦΥΒΑ, σαν παιδί πλέον, που είναι καινούργια το ονομασία, έστω ένα γραφείο, πέρα από πώς θα λειτουργήσουν οι γιατροί, δεν μπορώ να το γνωρίζω, εγώ μιλάω στο διοικητικό κομμάτι, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αρκετούς ευρέους πολίτες και να παραμείνει συγκεκριμένη υπηρεσία στην πόλη μας. Βρίσκω τη συγκέντρωση λιγάκι με την άκρη. Έπρεπε να γίνει πολύ πριν όλα αυτά τα πράγματα. Μην ξεχνάτε να υπογραμμίσετε το κουλτό συνάδελφο κ. Κόρδας, ότι είμαστε στον τρίτο μήνα απεργίας οι γιατροί του ΕΟΠΗ. Τρεις μήνες είναι κλειστά τα γραφεία του ΕΟΠΗ. Τέλος ΙΚΑ. Και κατά σύμπτωση στη δική μας την περιφέρεια, στο ΙΚΑ της ΦΥΒΑς, η συμμετοχή στην απεργία ήταν 100%. Είμαι 24 χρόνια στο ΙΚΑ πρώτη φορά που θα έρθω. 100% συμμετοχή. Και δεν συγκλήθηκε κανένας. Στα 10 Μάια, το θέμα των γιατρών του ΕΟΠΗ και των ασφαλισμένων ήταν 14η-17η είδηση. Ο λόγος ήταν όπως έλεγε ο υπουργός ότι το έλυσε το θέμα με συνευλημένους γιατρούς. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Οι νομικές μου γνώσεις είναι λίγες σε αυτό το θέμα. Τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος. Τι λέει λοιπόν ο νόμος. Από αύριο το πρωί, 8.500 υπάλληλοι γιατροί του ΕΟΠΗ, τέως ΙΚΑ δηλαδή, τίθενται στη διαθεσιμότητα. Δεν είναι αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, ότι
ότι από αυτούς θα κληθούν να επιλέξουν όσοι θέλουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ή όσοι θέλουν μείνουν στα ιατρία τους. Θα κληθούν να επιλέξουν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα προσληφθούν. Το ζητούμενο είναι από τους 8.500 να προσληφθούν οι 4. Και οι υπόλοιποι 4, 3, δεν ξέρω. Τίποτα από ό,τι είπε ο κ. Πέτρο και την προηγούμενη συνάδελφη, ψηφίστηκε ο νόμος βιαστικά να κλείσουν τα πάντα χωρίς να έχουν τίποτα στο χέρι. Να έχουν τίποτα πάνω στο χέρι τους να μας πούνε. Απλά αναλυτικά έχουν βάλει για τις διαθεσιμότητες του γιατρών και δεν λένε τι θα γίνει άλλο. Το πρόγραμμα, όπως λέει το Υπουργείο, είναι να συμπονευθούν τα πολυιατρία του ΕΟΠΗ μέσα στο ΕΣΥ και να λειτουργούν σαν κέντρα υγείας αστικού τύπου όλα αυτά. Να μείνουν μέσα 2.500 γιατροί που δεν ξέρουν ούτε τι θα είναι. Αν και ο κόσμος αυτή την ώρα δεν ενδιαφέρεται για το πρόβλημα των γιατρών, το πρόβλημα είναι η περίθαλψη του πληθυσμού που πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχει ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια, ξεκινώντας από τον κύριο Αβραμόπουλο, όταν ήταν υπουργός υγείας, γιατί τώρα αυτά τα χρόνια το έχω παρακολουθήσει από κοντά, που ξεκίνησε να φτιάξει τον νόμο και να τα δώσει κάτω στους επιχειρηματίες της βιοιατρικής, εκ των οποίων η κυρία η μία είναι η σύζυγος υπουργού, πρώην υπουργού υγείας της κυβέρνησης, μέσα, και να πάνε εκεί. Τον σταματήσαμε τον νόμο αυτό, προεκλογικά τον βγάζει το σιρτάρι, τον ψηφίζουν. Και τον δημοσιεύουν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το Σεπτέμβριο όταν ήταν οι εκλογές. Του 2007. Όχι. Του 8. Έτσι είναι η σου. Του 7. Του 9. Του 9. Γιατί ήρθε η κυρία Ξενογιανακοπούλου μετά, παγώνει τον νόμο και έρχεται μετά ο κύριος Λοβέρδος που κάνει τον θεσμό του περιπλανόμενου γιατρού και της περιπλανόμενης ιατρικής. Κάνει τον ΕΟΠΗ για να πάρει τα λεφτά από τα ταμεία τα ασφαλιστικά και φτιάχνοντας ένα μόρφωμα, γιατί ήξερε ότι είναι για φούντο αυτό το πράγμα που έφτιαξε. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Με το να απαξιώσουν τα πάντα. Κάνει τους γιατρούς με ένα δεκάρι που κάνει τις συμβάσεις με γιατρούς έξω από τον ΕΟΠΗ με ένα δεκάρι, απαξιώνει το θεσμό του γιατρού του ΙΚΑ, γιατί ο άλλος λέει θα πάω έξω να τα γράψω, δεν έχω να πάνε να περιμένουν ούτε στην ουρά ούτε στο ραντεβού μου και φτάσαμε στο σημείο να κάνουν και τρίτο ή κατ' ώρα τρεις μέρες απαιτία και να βγαίνει ο νυν υπουργός και να λέει δεν έγινε και τίποτα, σηκώθηκε κανένας, μίλησε κανένας, όλα λειτουργούν μια χαρά. Και φτάσαμε σήμερα εδώ να μην υπάρχει τίποτα ορατό, πώς θα δουλέψουν, πώς θα κάνουν, με το κύριο μέλημα είναι να απολύσουν τους συμμαθέτους. Κύριο Κόρδας μου, ακούσαμε και τον υπάλληλο του ΕΟΠΗ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και από ό,τι άκουσα είχε και κάποιες προτάσεις ενδιάμεσα από αυτά που ανάφερε ο κύριος Κόρδας, ο γιατρός. Από εκεί και πέρα εμείς την προτείνω, γιατί πιστεύω γιατί αύριο, αν τυχόν έχει ψηφιστεί ο νόμος και έρθει με τον νόμο στα χέρια, σίγουρα με κατάκριση θα γίνει μία μέρα, θα γίνουν δύο μέρες. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα και η συμπαράσταση του κόσμου της Θήβας για τη συνέχεια. Σήμερα, όπως κάναμε και εμείς, σαν εργατικό κέντρο, μια ανακοίνωση και τη μοιράσαμε. Δηλαδή, καλό θα είναι να μπορούμε να πετύχουμε εκτός από τις καταλήψεις τη λειτουργία του σημερινού, όπως λέγεται, ο ΠΗ, μέχρι να, αυτό που ανάφερε και ο γιατρός ο Κόρδας, μέχρι να μπει το νέο σύστημα, όπως το λένε οι κύριοι, παιδί, δεν ξέρω πώς να το ονομάζουμε, όπως και να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα για να μπορεί να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο, η διαδικασία να συνεχιστεί, δηλαδή και να μην ταλαιπωρεί ο κόσμο και να μην έχει τα προβλήματα αυτά που ακούσατε από τον υπάλληλο. Γιατί έχουμε τώρα τρεις μήνες, τα προβλήματα είναι πολύ διωγγωμένα από πλευρά των ασφαλισμένων. Μιλάμε από πλευρά αυτιών, μιλάμε από πλευρά πώς θα πάρουν τα λεφτά του, ποιο θα κλείνουν τις άδειες. Που θα αναγκαστούν μετά από κάποια. Εμείς δεν ξέραμε απολύτως τίποτα. Εμείς οι συνταξιούχοι πριν από 1,5 μήνα και μπορώ να σας πω για 2 χρόνια αγωνιζόμαστε για τον ΕΟΠΗ, για αυτό το έκτρωμα. Λοιπόν, καλέσαμε νομίζω και τους φορείς πριν από 1,5 μήνα που κάνουμε στο συνεδριακό κέντρο. Είμαστε μαζί με τον ΟΑΕ. Δεν ήρθε κανείς από εσάς. Δεν παρευρίσκεται κανένας. Λοιπόν, εγώ τώρα μόνο θα σας ανακοινώσω, ας πούμε, από την Ομοσπονδία. Την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα και λέει «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμη επίθεση της κυβέρνησης του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ετούτη τη φορά πρόκειται για την ολοσχερή κατεδάφιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η κυβέρνηση συνεχίζει τη δραστική υποχρηματοδότηση των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων. Ο νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οδηγεί σε παραπέρα περιορισμό των δωρεάν παροχών υγείας, που μέχρι σήμερα έχουν κλειτώσει από την ισοπεδωτική πολιτική και το κόστος της υγείας μεταφέρεται στις άδειες τσέπες μας με ωφελημένους στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Με τους νέους μειωμένους προϋπολογισμούς στην υγεία το 2014, 32% μείωση στα νοσοκομεία, 30% στον ΕΟΠΗ, 15% στην φαρμακευτική δαπάνη και με αύξηση τη συμμετοχή μας στη δαπάνη για φάρμακα από 9% στο 27%. Οι μονάδες του ΕΟΠΗ με τον νέο νόμο θα υπολειτουργούν μέχρι να κλείσουν. Καλούμε σε γενικό ξεσηκωμό να μην επιτρέψουμε να κλείσουν τα πολιατρία του ΕΟΠΗ και απαιτούμε, παλεύουμε, διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιο και οδερά σύστημα υγείας. Πρόνοιας να μην καταρριχθεί, να μην συγχωνευτεί καμία μονάδα υγείας, κανένα κέντρο υγείας. Όχι στην κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα. Μαζικές προσλήψεις και νομικού προσωπικού με μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματικότητα στην υγεία. Εμείς σαν συνταξιούχοι και νόμος που πρέπει να περάσει, θα αγωνιστούμε να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Ποιος απεγκλωβίζει και ανεξαρτά τα κέντρα υγείας και τους περιφερειακούς αγωγικούς γιατρούς, δηλαδή, από τον κορμό του νοσοκομείου. Και δίνει την δυνατότητα να δημιουργείται ένα κέντρο αστικού τύπου, ένα κέντρο υγείας ενισχυμένο δηλαδή, με τους γιατρούς οι οποίοι στα όρια του κάθε Δήμου, αναπτύσσεται ένα κέντρο υγείας, στο οποίο υπησέχονται, εάν υπάρχουν κέντρο υγείας, η Δήμα δεν έχει κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας που υπάρχει είναι σχηματαρή ανάπτυξη. Και ενταχθεί την δύναμη παροχή υπηρεσία φροντίδων βεβαίω υγεία στον Δήμο Τανάτα Σιμανταρίδη. Σε εμά εδώ στον Δήμο τη Τρίβα ανήκει το νοσοκομείο και τα περιφερειακά ιατρία. Συν τα ιατρία του ιατρικού. Η Παρασκευή που σα πήγαινε στο ΙΚΑ και που εδιάσαμε με του συναδέλφου ω γιατρό, έκανα μία ερώτηση. Όσοι από εμά τα μεταδεδομένα αυτά, από ορομίσθιους, γιατί τώρα υπάρχει το πλαφόν του 2%. Και το δεύτερο που ζητάνε αυτοί οι κύριοι είναι μέχρι τον Ιούνιο εκβιαστικά να απολυθούν 10.500 εργαζόμενοι. Εξού και που προκύπτει το κύμα, αυτό που μας ανέφερε ο κ. Σαναγίκας για τους 3.000 γιατρούς. Αυτά ζητάει. Αυτοί που είναι εκεί και κυβερνούν, δυστυχώς, αυτά τα ακούνε και προσπαθούν να τα κάνουν. Το τίμημα ποιο είναι για μας. Θα πιαστώ, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχω και εγώ αυτή την άποψη, από μια παρατήρηση του κυρίου του γραμματέα του Κεντρικού Συλλόγου, που είπε ότι η συγκέντρωση είναι άκυρη. Κύριε Δήμαρχε, και δεν είναι αυτό προεκλογικό, όσο και προεκλογικό δεν είναι και το ειδική σας συγκέντρωση που εξαγγείλατε σήμερα. Τρέχουμε γενικά πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή γίνεται κάτι, τρέχουμε από πίσω. Ξαναγίνεται κάτι, ξανατρέχουμε από πίσω. Ενώ εδώ βλέπουμε ας πούμε το τρένο, περιμένουμε να πατήσει, μας πατήσει το τρένο για να πούμε μετά να σπατήσει. Άρα έχει δίκιο ότι η συνάντηση είναι άκρη. Δεν θα σταθώ όμως. Γιατί θα ήμασταν πολύ αφελείς όλοι μας να πούμε ότι το θέμα δημιουργήθηκε πριν από 2 μήνες. Είναι εδώ κανείς που δεν γνωρίζει, γιατί εγώ τυχαίνει να είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που είναι από τους πρώτους που υπέστησαν αυτές τις διώξεις, που δεν γνωρίζει ότι από το 2010, μετά την υπογραφή του μνημονίου, γίνουν ένα-ένα όλοι οι δημόσιοι φορείς και ό,τι δημόσιο αγαθό υπάρχει το δίνουν σε ιδιωτικά χέρια. Είναι κανείς που δεν το ξέρει αυτό. Δεν είναι γενικά όλοι, ούτε μόνο γενικά οι Έλληνες κλπ, αλλά είναι συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που ζούσαν από αυτή την κατάσταση, γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν τα δικαίωμα της περίθαλψης και φυσικά το προσωπικό των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Εδώ όμως τώρα μερικοί εμφανίζονται σαν να προέκυψαν όλα αυτά με παρθενογένεις. Δηλαδή κάτι που μας η ιστορία αυτή δεν έχει προκύψει μόνο από το μνημόνιο τα τελευταία 3 χρόνια. Λες και πριν όλα ήταν καλά. Επίσης,
επίσης κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, αυτή η πολιτική η οποία εφαρμόζεται έχει ονομάται πόλεμο. Πολύ διάφοροι να αρέσκονται ότι είναι αυτοί οι άλλοι, τα λαμόγια, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα κόμματα που την εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Και αν θέλετε πίσω από αυτό, κατατάει κατά κάποιο τρόπο κοροϊδία, να λέμε γενικά για την Τρόικα, γιατί πίσω από την Τρόικα είναι συγκεκριμένοι, πώς να το πω, οργανισμοί. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την πολιτική έχει, δεν έχει άλλη πολιτική, γιατί αυτά τα μέτρα δεν παίρνουν μόνο στην Ελλάδα, παίρνουν και σε άλλες χώρες. Αν θέλετε, ακόμα και διάφοροι που υποστηρίζουν τις πολιτικές τύπου Ομπάμα στην Αμερική, δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο, αλλά στην Αμερική το 1/3 του πληθυσμού δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και για να τελειώνω με αυτό το ζήτημα, είναι καθαρό ότι η κατεύθυνση που πηγαίνουμε είναι αυτό που υπόθηκε, όποιος έχει λεφτά και μάλιστα αρκετά λεφτά θα ζει, όποιος δεν έχει λεφτά θα πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο όπου θα του δίνουν ένα ράτσο να αρκοπεθαίνει. Αυτό θα γίνει. Τώρα, στην αντίθετη κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας, τι πρέπει να γίνει το αντικείμενο της διεκδίκησης. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ζητήσουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και γενικά σύστημα υγείας προσβάσιμο σε όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, φάνηκε ότι το να ασχολούμαστε μόνο με το νοσοκομείο δεν αρκεί. Γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο. Είναι χίλια δύο ζητήματα γύρω από το θέμα της υγείας, τα οποία αποτελούν κομμάτια του ίδιου πάζλου. Δηλαδή, εκατοντάδες, για παράδειγμα, επαγγελματοβιοτέχνες που έχουν εκεί. Είμαι και εγώ το πρωί στο. Έχοντας υπόψη μου ότι πρόκειται να υπάρξει αυτή η διαδικασία, έχοντας ενημερωθεί από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, από τους γιατρούς του Ευρωπαϊκού, τον κ. Κόρτας και άλλους, οι οποίοι ανέμεναν την άφηξη της Επιτροπής. Και εμένα πραγματικά με έκανε μεγάλη εντύπωση η πολιτική άποψη της Επιτροπής, θα προσθέσω, εκτός των άλλων υποδήματος, η οποία πρόεδρος της Επιτροπής είπε εκεί σε μια συζήτηση που είχαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ας επιλέξουν οι γιατροί αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Είναι και πολιτική άποψη η πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ότι εξέφραζε την εντολή που είχε πάρει, την παράνομη εντολή που είχε πάρει από τον κύριο Κοντό, εξέφρασε και πολιτική άποψη ταυτόχρονα. Είναι πλέον χαρακτηριστικό το πού ζούμε, ποιες είναι οι αντιλήψεις των ίδιων των υπαλλήλων που δέχονται παράνομες εντολές και με πολιτική άποψη επιχειρούν, όχι με βάση, ούτε καν με βάση την νομιμότητα να εφαρμόσουν αυτά που τους παραγγέλει ο ενδιάμεσος της κυβέρνησης Τρόικας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει και η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Τρόικα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η Τρόικα, αλλά υπάρχει και η κυβέρνηση. Και πρέπει η κυβέρνηση που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τη χώρα να δέχεται αυτή την κριτική που πρέπει. Υπάρχουν και οι βουλευτές που ψήφισαν αυτό το νόμο. Και βεβαίως περνάνε δίπλα, μας την πάνε στην πλάτη, τι κάνεις, καλά είσαι, να με ψηφίσεις και μεθαύριο, έτσι. Λοιπόν. Είμαι και λίγο εκτός των λόγων που αναφερθήκατε. Για μένα μετράει η πραγματικότητα, μετράνε οι αριθμοί. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από αυτά που έχουμε διαβάσει και από αυτά που λέγονται ότι στον χώρο υγείας κατά το πρόσφατο παρελθόν, το 10-15 ετών του προηγούμενου, γινόταν μία δαπάνη την οποία το κράτος εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να τη σηκώσει. Έτσι, κάθε χρόνο το δημόσιο χρέος αυξανόταν τουλάχιστον κατά 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από το σύστημα υγείας. Έτσι ώστε τουλάχιστον σε ένα ποσοστό από ό,τι αναφέρεται και γράφεται, το 40% του δημόσιου χρέους να έχει προέρχεται το χώρο υγείας. Έτσι λοιπόν, εγώ καλοπροαίρετα, βλέποντας τις αλλαγές να συντηρούνται στον χώρο υγείας, ξέρετε, μόνο από αυτούς που πραγματικά είπα, ναι, καλώς εκείνον. Στην πορεία διαπιστώθηκε το εξής. Όντως υπήρχαν περικοπές δαπανών στον χώρο υγείας. Σημαντικότατες. Πολλές εξ αυτών θα έλεγα, έστω και αν δεν μας αρέσει να τα ακούμε, απόλυτα δικαιολογημένες. Θα σας έλεγα το μεγαλύτερο ποσοστό. Σε ποσοστό 70-80%. Δυστυχώς, η
υπήρχαν και περικοπές ενός ποσοστού 30-20% που άγγιζε τους ασφαλισμένους, επιβαρύνοντας τους ασφαλισμένους. Μιλάω πάντα με τους αριθμούς. Αυτό δείχνουν οι αριθμοί, αυτό λέω. Έτσι λοιπόν, ενώ πίστευα ότι πράγματι γίνονται αλλαγές, γίνονται περικοπές, τα επαναβάθμιση της δημόσιας υγείας, δυστυχώς εκεί χάσαμε το παιχνίδι. Αντί να έχουμε αυτή την οποία υπολογίζαμε και θέλαμε όλοι μας, την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, της δωρεάν δημόσιας υγείας, δυστυχώς εδώ διαφανήκανε πράγματα τα οποία μάλλον μας οδηγούσαν προς το στόμα του λύκου των ιδιωτικών παροχών υγείας. Με αποτέλεσμα να έχουμε μέγιστη επιβάρυνση των ασφαλισμένων, για δεν τους μη ανασφαλισμένους, τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα. Άκουσα να λέγεται ότι υπάρχει πίσω από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα, η κυβέρνηση και μάλιστα ακούστηκε από πολλούς να αναφέρεται συνεχώς η κυβέρνηση, η κυβέρνηση. Φυσικά η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Όμως αυτόν τον τόπο δεν τον κυβερνά μόνο η κυβέρνηση. Υπάρχει και η αντιπολίτευση. Δεν άκουσα κάποιον από εσάς να αναφέρεται για τις ευθύνες αντιπολίτευσης. Διότι εάν σήμερα η αντιπολίτευση ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, τότε θα μπορούσε, γιατί μιλάτε τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο. Τώρα αυτά που θα ψηφίσουμε εδώ μέσα, ξέρετε, θα πάνε στο κτίριο να προστατέψουμε, θα πάνε 2-3 μέρες 20 άτομα, την επόμενη θα πάνε 2-3 στο τέλος κανένα. Ή θα κάνουμε ψηφίσματα σε κεντρώσεις αυτά. Είναι καλά να λέγονται, να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας και να έχουμε και ίσχυση τη συνείδησή μας. Θα πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα, την πράξη. Η πράξη λοιπόν, διαμέσου τέτοιων διαδικασιών, δεν θα έκανα αποτέλεσμα αυτό το σύμφωνο. Έλεγα ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε τέτοιες πλέον πολιτικές, θα πρέπει να αλλάξουμε κυβερνήσεις. Για να αλλάξουν οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία να πείθει, έτσι ώστε να ξεσηκώνει το λαό, να έρχει κυβερνήσεις, να γίνονται εκλογές και να ανέβει την ίδια στην εξουσία να ασκήσει την πολιτική της. Δυστυχώς, εγώ αυτό που όποτε έχουμε τέτοια συγκέντρωση, συμβούλιο, όπου θίγεται κάποιος οργανισμός ή κάποια υπηρεσία, προσπαθώ πάντα να πω τη γνώμη μου στο τέλος ή στην αρχή δεν έχει τελική σημασία. Άκουσα από τους προηγούμενους ομιλητάς ότι έχω καθαρή εικόνα από το τι συμβαίνει σήμερα στον χώρο αυτό. Και με ιδιαίτερο σεβασμό άκουσα τους γιατρούς, οι οποίοι είναι και έχουν γίνει και την ειδικότητά τους. Ξέρουμε καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς ποια είναι η κατάσταση και τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά το πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση δεν εξαρτάται από τους γιατρούς μόνο, εξαρτάται από το σύνολο της κοινωνίας. Καταρχάς, δεν έχουν ενημερωθεί όλοι οι δημότες. 17 χωριά δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει. Και οι γιατροί. Σε πάση περιπτώσει. Να κάνουμε αγώνα. Ναι. Το πρότεινε και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, το πρότεινε και άλλοι. Αλλά τι αγώνα. Τι αγώνα να κάνουμε. Πάμε δύο μέρες να φυλάξουμε το ΙΚΑ. Καλύτερα σε άλλους δήμους να προχωράνε σε κινητοποιήσεις και δράσεις πολύ άμεσες. Θεωρώ ότι χρήσαμε πάρα πολύ. Έχει δίκιο ο κύριος προηγουμένως. Όχι, μην λέγεται ο Κωνσταντίνο, που είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σύλλογου. Αναρωτιέμαι αν θα καταφέρουμε κάτι. Γιατί από όλους όσους άκουσα μέχρι στιγμής, με μεγάλη προσοχή, υπάρχει. Είναι το πάθο. Έτσι όπως είναι σήμερα το κλίμα, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε κάτι. Το λέω αυτό με πολύ πικρία και λυπάμαι πραγματικά όταν βλέπω ότι η πόλη μας αρχίζει σιγά σιγά να ερημώνει σε ό,τι αφορά τη δημόσια
υπηρεσίες και κυρίως σε ό,τι αφορά την υγεία.